μισθολογίων. Έχει στείλει λοιπόν. Ναι, πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία, γιατί και ο Σκουλιαράκης. Γιατί και ο Σκουλιαράκης. Ναι, ο κ. Σκουλιαράκης είπε ότι δεν έχει λάβει με μία κάποια λίστα. Να το κλείσουμε. Ξέρετε ότι στην τελευταία συζήτηση που έγινε σε σχέση με τη συμφωνία και για τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε, υπάρχει πρόλευση του παγώματος των μισθολογικών οριμάσεων των ελληνικών μισθολογίων για τα έτη 2017 και 2018. Τότε εμείς και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κλπ. Κλπ. Να μην τα αναφέρω όλα, είπαμε ότι είναι καλό να υπάρχουν, μπορούμε να βρούμε ισοδύναμα ώστε αυτό να μην ισχύσει. Και δόθηκε η καταληκτική ημερομηνία Σεπτέμβριος του 2016. Μάλιστα. Να έχουν, εμείς έχουμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνει όλη την προεργασία. Ναι. Έχουμε ολοκληρώσει αυτό που αφορά τους Έλληνες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς όσο αφορά τα ειδικά μισθολόγια. Το επόμενο βήμα είναι θα γίνει μια συζήτηση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία, δηλαδή όλα αυτά που έχουν ειδικά μισθολόγια, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να ισχύσει, όχι μόνο, είναι και το παιδείας, είναι και το ναυτιλίας, είναι και το δικαιοσύνης. Περίπου αυτά τα πέντε είναι που έχουν ένα κομμάτι. Το μεγαλύτερο βέβαια το έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει τη δική μας την εργασία. Χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση για όλα τα ειδικά μισθολόγια, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να εξαιρεθεί κάποιος και για όλους άλλους να ισχύσει. Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και νομίζω θα είναι μια εύκολη δουλειά. Έχετε βρει όλο το κονδύλι δηλαδή? Εμείς έχουμε βρει το κονδύλι καταρχήν που αφορά τα ειδικά μισθολόγια των αξιωματικών και επαξιωματικών, δηλαδή τις ένοπλες δυνάμεις. Καλύπτεται δηλαδή? Καλύπτεται πλήρως. Καλύπτεται πλήρως. Μάλιστα εχθές ο Υπουργός ενεχείρασε στον. Μα ο κύριος Σκουλιαράκης θα πρέπει να έχει το σύνολο. Ναι. Είναι η δουλειά του. Δεν είναι η δουλειά του να βλέπει ένα υπουργείο. Πρώτα μια γι' αυτό είπα για το δεύτερο σύνολο. Κομμάτι θα γίνει με όλους μαζί και να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε το σύνολο του ποσού. Ναι. Μπορώ εγώ να σας πω μόνο, γιατί περιμένω και αυτή τη συζήτηση άλλωστε, μόνο το γεγονός ότι όλο το ποσό θα βρεθεί. Όλο το ποσό θα βρεθεί. Και άρα δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρξει. Είστε αισιόδοξος ότι δεν θα βρεθούν θέμα, τα εισοδήματα, ξέρετε, και δεν θα παγώσουν οι μισθολογικές οριμάσεις? Ακριβώς. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας. Είναι θέμα δουλειάς μαζί με τα επιτελεία, μαζί με τα άλλα υπουργεία κτλ. Δηλαδή, αν τα αφήνεις όλα στην αισιοδοξία, στο τέλος σου μένει η αισιοδοξία στο χέρι. Τώρα, κύριε Βίτσα, αν θέλετε λίγο να προχωρήσουμε και να έρθουμε στο θέμα αυτό που συζητούσαμε εδώ και στο τέλος της συζήτησης με τους δημοσιογράφους για την υπόθεση του κυρίου Γκάλμπρεϊθ, και αυτό που σχολιάστηκε είναι ότι μπορεί μένει η αντιπολίτευση να το ανεβάζει και να ζητάει εξεταστικές, η Νέα Δημοκρατία, δικαστική παρέμβαση, το Πασόκ από ότι υπόφυγε γεννηματά, αλλά υπάρχει και η αίσθηση ότι και εσείς προσπαθείτε ιδιαίτερα να το υποβαθμίσετε με δηλώσεις όπως του κυρίου Κουλιαράκη που λέει ποιος είναι ο κύριος Γκάλμπρεϊθ και δεν είχε θεσμικό ρόλο και πράγματα τα οποία δεν ξέρω, έρχονται εδώ και κάποια ρεπορτάζ. Έχει σήμερα, όπως μας είπε ο Γιάννης Τσαμπρούνης, ο Ελεύθερος Τύπος, υπάρχουν ντοκουμέντα ότι ο κύριος Γκάλμπρεϊθ ήταν μέσα στην ομάδα, ταξίδευε με το προσωπικό. Εγώ δεν κατάλαβα ποιο τον αεροπλάνο, ήταν στο Eurogroup, ήταν σε Eurogroup, δηλαδή. Πήγαινε μέσα στο Eurogroup, δηλαδή. Θα ήταν πρωτοφανές, γιατί μόνο οι υπουργοί οικονομικών πάνε στο Eurogroup. Το ότι να υπάρχουν κάποιοι σαν σύμβουλοι, σαν το να διατυπώνουν κάποιες γνώμες. Το να γίνονται, δεν φαντάζομαι να είναι κακό αυτό το πράγμα, γιατί άκουσα και άλλα πράγματα, αλλά δεν θέλω να τα σχολιάσω, δεν είναι μπροστά αυτή τη στιγμή ο αγαπητός δημοσιογράφος. Και όταν λέω περσινά, όταν λέμε εμείς περσινά ξινά στα φύλλα, επειδή το βιβλίο του κυρίου Γκάλμπρεϊθ είναι βασικά ένα άθροισμα δημοσιεύσεων που είχε κάνει και από ήδη από πέρσι. Ήδη από πέρσι, και το είπε ο άνθρωπος κιόλας, βγήκε και το είπε. Υπάρχει μια απλά συζήτηση για να συντηρείται μια συζήτηση. Ναι. Αυτό είναι το. Η δική μου άποψη είναι ο καθένας μπορεί να θέλει να το υπερβαθμίσει, να το ισοσταθμίσει ή να το υποβαθμίσει. Δεν προξενεί κάποιο ενδιαφέρον για μένα αυτό το πράγμα. Το δικό μας ενδιαφέρον είναι να επιμείνουμε σε εκείνα που είναι τα βασικά σήμερα. Και ξέρετε, από πέρσι μέχρι φέτος έχουν υπάρξει πάρα πολλές σημαντικές αλλαγές. Αυτή τη στιγμή σταθεροποιείται το τραπεζικό σύστημα. Κύριε Βίτσα, πριν πέρασουμε σε αυτά, θα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, δώστε μας λίγο για να διευκρινίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για να μην μείνουν σκιές. Εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει, σε περίπτωση που στράβωνε η διαπραγμάτευση και οδηγούμαστε σε ένα διέξοδο, θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο Β, ένα σχέδιο Γ, θα έπρεπε να έχει καταρτιστεί? Εσείς προσωπικά.
Γιατί, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το σχέδιο αυτό είχε μέσα και πτυχές που αφορούν το σχεδιασμό και στο Υπουργείο Άμυνας και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης σε σχέση με την ασφάλεια. Εσείς πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει? Πράγμα. Ξέρετε, αυτό το πράγμα, όσο περισσότερη σταθερότητα μπορώ να το πω, αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, οι ένοπλες δυνάμεις, οι δυνάμεις ασφαλείας κτλ. Δεν εμπλέκονται στην πολιτική ζωή της χώρας. Τελεία. Μπαίνει τελεία εκεί πέρα. Δεν είναι θέμα συζήτησης. Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει το εξής. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται, να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Όχι, το θέμα αλλά είναι σε ένα σχεδιασμό, σε μια διαπραγμάτευση. Ποια είναι η κομματική. Που ήταν δύσκολη διαπραγμάτευση. Ποια είναι η κομματική. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, αν εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπήρχε μια εναλλακτική, ένα σχέδιο. Μην ξεχνάτε και εσείς το εξής, ότι σε αυτό το διάστημα και τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Εντός του ΣΥΡΙΖΑ, μια ομάδα, μια τάση, δεν θέλω να την βαθμίσω λέγοντας την ομάδα, η οποία μετά έφτιαξε ένα δικό της κόμμα, πρότεινε συγκεκριμένη πολιτική, η οποία ήταν διαφορετική. Και μάλιστα και προχτές μάλιστα το ξαναθύμισε, για να μην το... Αυτό σημαίνει ότι είναι σχεδιασμός. Ένα είναι αυτό το ζήτημα. Στο βαθμό που δεν έχει γίνει ποτέ κυβερνητική πολιτική, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεύτερο. Επειδή εγώ θεωρώ και τρίπτυχο, μάλιστα ενιαίο τρίπτυχο, το ζήτημα δημοψήφισμα, υπογραφή της συμφωνίας, εκλογές του Σεπτέμβρη, τι έγινε στην πραγματικότητα? Στην πραγματικότητα η συνεχής προσπάθεια και οι συνεχείς αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική δύναμη, είναι ότι δίνουμε τη μάχη μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκεί πετυχαίνουμε, αποτυγχάνουμε, ερχόμαστε στην Σοβαλία για να έρθουμε εδώ τώρα. Άρα, ναι, για με να αυτή πάμε... την... Συμφωνώ απολύτως. Εκεί όμως σας ρωτώ, θα έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός σαν αυτόν τον οποίο ο κύριος Βαρουφάκης έχει υπονοήσει, έχει σχεδιάσει, είχε δουλέψει? Μα ξαναλέω ότι όταν αυτός ο σχεδιασμός α, β, γ παίρνει τυπικά χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει το α. Δηλαδή όταν πας και πεις ότι εγώ έχω ένα σχέδιο τάδε, τάδε και τάδε, το α δεν υπάρχει, δεν είσαι σε τέτοιου διαπραγμάτευση. Το να σκέφτεται, και σας λέω, δεν θέλω ούτε να σχολιάσω ούτε τίποτα δηλώσεις και τα λοιπά, το να σκέφτεται το ένα και το άλλο πράγμα δεν νομίζω ότι είναι. Ύστερα αρχίζουμε και συζητάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία, ας το πούμε, λογική και δεν στηρίζονται και πουθενά. Βγαίνουν τίτλοι, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός και τα λοιπά. Διαβάζει κανένας του Γκαλμπρέθ την χθεσινή συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, λέει, μια φορά τον είδα τον άνθρωπο το Φεβρουάριο. Εκτός αν είναι πρόβλημα και οι συναντήσεις, αν είναι πρόβλημα και ποιον χαιρετάω εγώ στο δρόμο. Μερικές φορές χαιρετάνε και άνθρωποι που δεν τους ξέρεις. Λέω λοιπόν ότι άλλα είναι τα βασικά ζητήματα αυτής της εισαγωγής. Απλά είναι μια ιστορία που έρχεται και επανέρχεται και λοιπόν, εκφράζει βέβαια όχι τη διάθεση της αντιπολίτευσης μόνο. Εσείς θα δεχόμαστε να γίνει εξεταστική, κύριε Βίτσα? Λέει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία ότι όπως εμείς... Όχι, σας απαντώ με ευθέα, με ευθύ τρόπο. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι αυτά είναι πιθανά για τον ιστορικό του μέλλοντος. Εντάξει, εγώ μάλιστα κάπου μιλώντας έλεγα, ας γράψει ο καθένας ένα βιβλίο ώστε ο ιστορικός του μέλλοντος να έχει και μονογραφίες, θα έλεγα, περί αυτής της εποχής. Και άλλο πράγμα είναι να αρχίσουμε τώρα μια διαδικασία η οποία αφορά εξεταστικές, τα οποία έχουν και μάλιστα και μια βάση που κατά τη γνώμη μου είναι λαθεμένη. Γιατί κατά τη δική μου τη γνώμη, αυτό που έγινε πέρσι, το 2016, ήταν ένας μεγάλος... Το 2015 ήταν ένας μεγάλος οικονομικός πόλεμος με πολιτικά χαρακτηριστικά. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία και επειδή υπήρχε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, βρήκαμε τρόπους, μορφές, ώστε ναι με να υπάρχουν αναγκαίοι συμβασμοί, ναι να υπάρχουν αναγκαίες προωθήσεις, αλλά να είμαστε... αποτελέσματα, κύριε Βίτσα. Όπως για παράδειγμα τα capital controls, το θέμα των τραπεζών, το οποίο ακόμη δεν μπορεί να πάρει ανάσα και να διορθωθεί η κατάσταση. Υπάρχουν τα capital controls, κανένας δεν είναι ευτυχής. Υπάρχει και μια... που ήταν έκφραση αυτού του πολέμου.
Δηλαδή, όταν το κεντρικό σου πρόβλημα ήταν η σταθερότητα των τραπεζών, και όταν λέω εγώ ότι γινόταν ένας οικονομικός πόλεμος, πώς ο αντίπαλος θα σου έβαζε ή εν δυνάμει φίλος θα σου έβαζε πρόβλημα. Το πρόβλημα θα το βάλει στις τράπεζες. Λοιπόν, κύριε Βίτσα, δώστε μας την ευκαιρία, δηλαδή, παρακαλώ. Να συνεχίσουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων, και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας. Πάμε.